Αθηνή και κατανοητή στου εργασιάτε και από σήμερα επίτιμο μέλο τη Ένωση των Εργασιατών Θήβα. Κύριε Πρόεδρε, οι εργασιάτε τη Θήβα μπορεί να καθυστέρησαν, αλλά δεν ξέχασαν. Και έχουν δείξει ότι αναγνωρίζουν όσου του βοηθούν. Δασκαλώ. Για την προσφορά του και την αγάπη του στην Ένωση των Εργασιατών Θήβας. Θήβα 27 Ιανουαρίου 2013. Κι άλλη μία. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, αγαπητό Συμβούλιο και φίλε Πρόεδρε, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, χαρά αλλά και συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα στην οικογένεια των Μικρασιατών. Σε μέρες και εποχές δύσκολες για όλους μας, που όλοι κοιτάμε τη βιωσιμότητά μας, εκδηλώσεις σαν τη σημερινή είναι απαραίτητες περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μια και μέσα από αυτές περιμένουμε ή υπάρχουν κάποια περιθώρια για κάποιο χαμόγελο ελπίδας, για κάποιο χαμόγελο αισιοδοξίας, που δυστυχώς οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν μας το έχουν δώσει μέχρι τώρα και πολύ καλά τα είπατε. Θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς εσάς κύριε Πρόεδρε και το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή που κάνατε με την βράβευσή μου και να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που κάνετε για να διατηρήσετε και να προωθήσετε τον πολιτισμό, τα ίχνη, τα έθιμα και τις παραδόσεις από τις αλυσμόνητες πατρίδες μας. Και μια και λέμε για πατρίδες, επειδή έχω αυξημένη ευαισθησία στη λέξη πρόσφυγας Μικρασιάτης, μια και εγώ είμαι γιος πρόσφυγα από την Καπαδοκία και συγκεκριμένα από την Ίγδη, νησίων στο Ικόνιο, πιο παλί βλέπω εδώ πέρα σεβαστούς που ανήκουν στην οικογένεια των Μικρασιωτών. Θέλω να σας πω αυτό που μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ότι πολλά πράγματα στη ζωή δεν αντιμετωπίζονται με νόμους και κανόνες, αλλά με το συναίσθημα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτό το συναίσθημα με έχει κάνει σήμερα να νιώθω υπερήφανος που είμαι Μικρασιάτης. Ανάμεσά σας. Σας σέβομαι και σας εκτιμώ όλους, γιατί είμαι ένας από εσάς. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Ευχαριστώ.